ότι το εργατικό κέντρο εδώ και 7 μήνες βάλεται και δυστυχώς βάλεται από εσωτερικά από τις παρατάξεις του. Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Πέρα από τα εργασιακά και όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν την εργατική τάξη, δυστυχώς εδώ και 7 μήνες το εργατικό κέντρο προσπαθεί να κατακρεουργήσει τις άρκες του. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ κακό και τα σωματεία 7 μήνες βάλλονται και περιφέρονται στα δικαστήρια. Χθες καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα 7 σωματεία τα οποία παράνομα και καταχρηστικά αφαιρέθηκαν από αυτό το συνέδριο παροδία το οποίο δημιουργήθηκε και πραγματοποιήθηκε 2 και 3 Ιούνιου στο εργατικό κέντρο, όπου εκεί, αν είναι δυνατόν, μία προσωρινή διοίκηση και όχι όλη η προσωρινή διοίκηση, ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε καν την απαρτία να προχωρήσει και να κάνει εκαθάριση κατά το δοκούν και μονομερός από μία παράταξη του Μητρώου. Και έκανε εκαθάριση σε σωματεία όπου είχε, δεν υπήρχε προσβολή, είχαν επιστοποιητικά όπου δεν είχαν προσβληθεί ποτέ οι εκλογές τους, είχαν κάνει νομίμως τις αφαιρεσίες τους, είχαν φέρει όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα έγγραφα που ζητάει και απαιτούνται για το εργατικό κέντρο, όπου ήταν υπογεγραμμένα από την Εφορευτική Επιτροπή και από δικαστικό αντιπρόσωπο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει κανένα το δικαίωμα να εικάζει ή και να αφήνει υπονοούμενα για τα σωματεία ή να μπαίνουμε εμείς εσωτερικά στο κάθε σωματείο και να λέμε διάφορα. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, έχει παρεμποδιστεί το εργατικό κέντρο εδώ και 7 μήνες να κάνει τις εκλογές του, σύρεται ακέφαλο. Ας έχουν παρουσιαστεί κάποιοι συνάδελφοι ως προεδρείο. Ήταν πάρα προεδρείο και λέω ήταν γιατί έχουμε ρίξει νερό στο κρασί μας προκειμένου να τελειώσει αυτή η κατάσταση, γιατί έχει αντίκτυπο και στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, αλλά και υπάρχουν χώροι εργασιακοί όπου αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν μπορεί το εργατικό κέντρο να επιτελέσει το ρόλο του και να διατελέσει το έργο το οποίο οφείλει να κάνει στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε νερό στο κρασί μας και είπαμε